Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα και συνεπής το ραντεβού μας για τον καφέ που θα πιούμε μαζί. Παρακαλέσαμε σήμερα τον κύριο Ηλία Κονοφάγο, διδάκτορα χημικών μηχανικών. Καλημέρα κύριε Κονοφάγο. Καλή σας μέρα κύριε Σαββίδε. Ευχαριστώ πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Κύριος Κονοφάγος ανήκει σε μια επιτροπή της Ακαδημίας που ασχολείται με τα ενεργειακά. Τα λέω καλά κύριε Κονοφάγο? Είναι ακριβώς έτσι είναι. Είναι γνωστός από την αρθρογραφία του και από τις δημόσιες εμφανίσεις του πάνω στα θέματα αυτά που σήμερα θα μας απασχολήσουν, σαν επίκεντρο δηλαδή, τις άδειες που έχει παραχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση για να γίνουν έρευνες νότιο-δυτικά και της Κρήτης και λίγο ψηλότερα για τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων. Μια συγκυρία που έχει ενδιαφέρον να τη σχολιάσουμε και γεωπολιτικά. Το πάνελ, Νίκος Κανέλλος, πρέσβης. Επιτιμή. Καλημέρα κύριε Πρέσβη, χαιρετίσματα στα μπελάκια, τα ωραία μπελάκια. Καλημέρα κύριε Σαπίδη, καλημέρα κύριε Κονοφάγη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κανέλο. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συνταγματάρχης αναποστρατεία και συχνός ομιλητής ανά την Ελλάδα. Νομίζω κάπου λείπει και σήμερα, κάπου μιλάει και σήμερα. Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος αναλυτής σε εμβληματικά μέσα της χώρας. Ξεκινάμε με την αποτίμηση του κυρίου Πρέσβη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι το σημαντικότερο γεγονός είναι έρχεται σήμερα το πρωί με την νίκη στην γερουσία των δημοκρατικών στην Αμερική. Παραμένει ο Μενέντες πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Και ένα γεγονός το οποίο ήθελα να επισημάνω και ας αξιολογηθεί από τον καθένα όπως πρέπει, είναι η συνεργασία των τριών μεγάλων λόμπι, του ελληνικού, του ισραηλινού και του αρμενικού λόμπι στην Αμερική. Πραγματικά αυτή η ιστορία δεν είναι τυχαία. Έγινε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως πληροφορούμε, από ανθρώπους που είναι στην Αμερική και με ενημερώνουν. Και εν πάση περιπτώσει υπήρξε και ένα στοιχείο ενός ριζοσπαστικού ρεαλισμού. Είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στην Σαουδική Αραβία, στην πρόσφατη επίσκεψή του. Τώρα, ήθελα να πω ότι τα γεγονότα στην διεθνή διπλωματία θα επηρεαστούν πάρα πολύ από τους σχεσιατισμούς που θα δημιουργηθούν με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τι εννοώ? Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γεγονότων που συμβαίνουν. Θα αναλυθούν αυτά και από τον Σάβα και από τον κύριο Μουντζή. Αλλά ήθελα να επιμείνω σε αυτό, γιατί εάν τελικώς επιτευχθεί ο στόχος των Αμερικανών να περιοριστεί ή να αλλάξει το σύστημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένας οργανισμός που δάπανε δισεκατομμύρια έτσι κάθε χρόνο και στον οποίο δεν συμμετέχει, ας πούμε, η Γερμανία, η οποία βεβαίως θα είχε ενδιαφέρον να μετάσχει, όπως και η Ινδία. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να πω ότι βλέποντας το δάσος και όχι το δέντρο, πρέπει να μένουμε πιστοί στις αναλύσεις στη διεθνή διπλωματία για να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και στο επιμέρους. Ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω μια σειρά στα θέματα της περιοχής μας. Δηλαδή, επιστρέφει ο Ερδογάν από το Ουσμπεκιστάν, όπου τα κατεχόμενα γίνονται παρατηρητής στην Ένωση των Τουρκογενών Κρατών. Είναι μια ιστορία πολύ γνωστή που δεν θα έπρεπε να μας εκπλήξει. Είναι μια ιστορία την οποία, επειδή ήμουνα και στο Αζερβαϊτζάν η τελευταία μου αποστολή, είναι μια ιστορία που θα έπρεπε να μας προβληματίσει με μακροχρόνιο στόχο. Ο Ερντογκάν κάνει τη δήλωση ότι η ένταξη των κατεχομένων δεν σημαίνει αναγνώρισή τους, και μου κάνει εντύπωση γιατί την κάνει αυτή τη δήλωση. Παράλληλα όμως
κάνει και μια άλλη δήλωση εναντίον της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του φίλου μου από τη Σλοβακία, του Πέτερ Στάνο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και ο οποίος δεν πρέπει να υποτιμηθεί η δήλωση που κάνει εναντίον της απόφασης των τουρκογενών κρατών. Είναι μια δήλωση αρκετά αυστηρή. Κακώς ορισμένοι βιάζονται να πούνε ότι δεν ήτανε ενδιαφέρουσα, είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί λοιπόν με τη δήλωσή του για τα κατεχόμενα κάνει και τη δήλωση ο Ερντογάν για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πίτερ Στάνο, και βγάζει και ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως κάνει ανακοίνωση επίσης στο δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών για την ίδια απόφαση. Τώρα, τι γίνεται στο μέλλον, έχει σημασία. Δεν είναι μόνο η απόφαση να είναι παρατηρητής, είναι όλη η διαδικασία πώς θα αρχίσουν αυτά τα κράτη, τα 7 κράτη που συμμετέχουν στον οργανισμό, να εισβάλλουν μέσα εισαγωγικά στην κατεχόμενη με γραφεία εμπορικά, με διάφορες κινητοποιήσεις ώστε να προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον. Ωραία. Επίσης ήθελα να πω ότι η ανακοίνωση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Ελλάδα δείχνει ότι κάτι ψήνεται, να το πούμε λαϊκά. Δηλαδή ότι αυτά είναι στοιχεία που τα γνώριζαν. Τι πρόκειται να γίνει μετά και τι θα μας αφήσει. Η διπλωματία είναι αμήλικτη και θέλει έναν καλό σχεδιασμό. Τώρα ήθελα να πω ότι η δήλωση του Ερντογάν, και επιμένω σε αυτό, αναφέρει και μπλέκει διαδικαστικά, αν θέλετε, ή διπλωματικά και πολιτικά, τα κατεχόμενα της Κύπρου με το Κόσοβο. Και λέει ότι στην ανακοίνωσή του μέσα, στην ανακοίνωσή του, ότι το Κόσοβο έχει πλέον αναγνωριστεί από πάνω από 100 κράτη, είναι γύρω στα 120 αυτή τη στιγμή αναγνωρισμένα, και το ότι βέβαια μπορεί το ζήτημα της Βόρειας Κύπρου να είναι πιο δύσκολο, έτσι λέει ο Ερντογάν, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πάλι επιμένω στη δήλωση που κάνει ο Ερντογάν, ο οποίος τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτίθεται στην Ουκρανία με όλα τα δυνατά μέσα, χωρίς όρια. Χρησιμοποιεί μια φράση που δεν την έχει χρησιμοποιήσει, ότι η ΗΠΑ επιτίθεται στη Ρωσία χωρίς όρια. Απέναντι σε όλα αυτά, λέει η δήλωση, η Ρωσία αντιστέκεται. Αναρωτιέμαι, βάζει μια υποψήφια αντίληψη της Τουρκίας για το άμεσο μέλλον, πώς είναι δυνατόν να ανοίξουμε έναν διάδρομο ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό και να το δούμε προσεκτικά, γιατί οπωσδήποτε, παρά την μεγάλη νίκη, τελικά ήταν νίκη των δημοκρατικών στην Αμερική, φαίνεται να ανοίγει ένα παράθυρο για μια διπλωματική διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, η οποία μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια, αν θέλετε, συζήτηση για τη χρήση των πυρηνικών ή για την επανένταξη της Ρωσίας στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ. Ήθελα να κάνω, πριν μπούμε στην δευτερολογία μας, δύο ερωτήσεις στον αγαπητό κύριο Κονοφάγο, που καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Υπάρχει μια μεγάλη απορία στο διπλωματικό προσκήνιο ή παρασκήνιο, αν θέλετε, εάν τελικά όλες αυτές οι έρευνες θα μας αφήσουν να τις διεξάγουμε. Δηλαδή, γιατί δεν έγιναν το... κάνουμε.
Και επίσης, γιατί δεν συμπεριλαμβάνουμε μέσα στην αναζήτηση της ατζέντας μας και την πυρηνική ενέργεια. Η μη αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, η αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια, αλλά όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, θα αργήσει να υλοποιηθεί, δηλαδή θα πάει μέχρι το 2027. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ. Θα αναζητήσουμε άλλα στοιχεία αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Κύριε Κονοφάου, θα μιλήσουν και θα τοποθετηθούν και οι άλλοι πανελίστες της εκπομπής. Έτσι είναι το κόνσεπτ, ο κύριος Καλενταρίδης και ο κύριος Σιμωμητζής, όσο γίνεται πιο σύντομα και μετά θα έχετε το λόγο. Κρατήστε τις ερωτήσεις που σας έκανε ο κύριος Κανέλλος. Όταν τελειώσουν, μπορείτε να τοποθετείτε γενικότερα, όχι μόνο στο θέμα που σας αφορά. Αν θέλετε, μπορείτε να σχολιάσετε και τα άλλα ζητήματα που θέτουν. Αυτό είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Σάββας Καλενταρίδης, συνταγματάρχης αναποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σε όλους. Καλημερίζω και τον κύριο Κονοφάγο, τον φίλο Ηλία. Είναι ένας σημαντικός επιστήμονας και ακέραιος και έντιμος άνθρωπος. Θα ξεκινήσω από την υπόθεση της Χερσόνας. Η απόβαση ή μάλλον το πέρασμα των Ρώσων, διότι δεν έκαναν απόβαση, πέρασαν από γέφυρες στην Χερσόνα, ήταν μια παράτολμη ενέργεια. Γιατί πάντα υπήρχε το ενδεχόμενο, αφού δεν επεξέτειναν την περιοχή που κατήχαν οι ρωσικές δυνάμεις σε απόσταση που δεν θα επέτρεπε στο πυροβολικό της Ουκρανίας να καταστρέψει τις γέφυρες, ήταν μια παράτολμη ενέργεια, διότι θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι ξεκίνησαν κάποια στιγμή να πάρουν τον Νικολάγιο, αυτό περικύκλωσαν, μετά έφυγαν. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τον Ντνίπρο και μετά πάλι υποχώρησαν. Όλοι υπολόγιζαν ότι έκαναν αυτό το προγεφύρωμα στην δυτική όχθη του ρούτου Δνίπερο, γιατί είχαν ως στόχο σε επόμενη φάση να κινηθούν εναντίον της Οδυσσού και να ενώσουν τελικώς τις περιοχές που κατέχουν με τον θύλακα της Υπερδνηστερίας. Όταν όμως πριν από 2-2,5 μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με πυροβόλα πολλαπλούς εκτοξευτές HIMARS, που έχουν μία ιδιαιτερότητα, είναι μπορούν να στοχεύσουν σαν πύραυλοι τα βλήματα που εκτοξεύουν και να χτυπήσουν με ακρίβεια στόχους. Όταν λοιπόν προμηθεύτηκαν αυτά και έχουν περίπου 50-55 χιλιόμετρα βεληνικές και η περιοχή την οποία κατήχαν ήταν οι Ρώσοι, ήταν σε απόσταση μικρότερη των 55 χιλιόμετρων από τις γέφυρες, τότε πια ήταν ορατός ο κίνδυνος. Κατέστρεψαν τις γέφυρες μόλις απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα οι Ουκρανικές δυνάμεις και από εκεί και μετά οι Ρωσικές δυνάμεις αλλά και οι πολίτες, που ήταν περίπου μισό εκατομμύριο στην περιοχή που κατήχαν οι Ρώσοι, ήταν εγκλωβισμένοι. Δηλαδή η μετακίνηση αρμάτων, πυροβόλων, πυρομαχικών, τροφίμων, προσωπικού γινόταν με ferry boats και με σχεδίες από τη μια πλευρά του ποταμού, από τη μια όχθη του ποταμού στην άλλη. Αυτό λοιπόν έδειχνε ότι η κατάσταση εκεί είναι άκρως προβληματική για τη Ρωσία και τελικώς όταν από τις αρχές Σεπτέμβρη άρχισε η αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων, όταν είδαν ότι είναι εγκλωβισμένοι εκεί, περίπου λέγεται ότι ήταν περίπου 40.000 στρατιωτικοί στην δυτική όχθη του Δνίπερο, όταν είδαν ότι υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν, ο Σοϊγού με τον Σουροβίκιν, Σοϊγού είναι ο Υπουργός Άμυνας, Σουροβίκιν είναι ο διοικητής των δυνάμεων του πολέμου, μια καινούργια θέση που αναγκάστηκαν οι Ρώσοι λόγω της έλλειψης συντονισμού στα μέτωπα να δημιουργήσουν και να φέρουν τον Σουροβίκιν, πρώην διοικητή των δυνάμεων της Ρωσίας στη Συρία. Τότε λοιπόν και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση, το είδαμε δηλαδή στις τηλεοράσεις, εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν την εκένωση της Χερσόνας. Αυτό είναι το επιχειρησιακό κομμάτι. Τι σημαίνουν όλα αυτά λοιπόν? Πρώτον, ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη στρατιωτική ήττα. Ο
πόλεμος δεν χάθηκε, αλλά αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα μέχρι στιγμής που υπέστη ο ρωσικός στρατός όχι μόνο στα μέτωπα της Ουκρανίας, αλλά από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική πτυχή αυτής της υπόθεσης είναι μία ήττα προσωπική του Πούτη. Γιατί? Γιατί πριν από λίγο καιρό ο ίδιος διέταξε, ενέκρινε μάλλον τα δημοψηφίσματα και όχι μόνο αυτό, πήρε τους 4 διοικητές των 4 περιοχών που έκανε τα δημοψηφίσματα, εμπροκειμένου και το διοικητή της Χερσόνας, τους πήρε στο... υπέγραψε το διάταγμα καταρχάς της ενσωμάτωσης των εδαφών αυτών στη Ρωσία, της προσάρτησης, και τους πήρε στο Κρεμλίνο, σήκωσαν τα χέρια ψηλά, ένα πανηγυρικό τόνο. Μερικές εβδομάδες μετά από αυτό, αναγκάστηκε η Ρωσία, επίσης είχαν πει τότε ότι είναι ρωσικά εδάφη και πλέον εντάσσονται στο δόγμα, στο αμυντικό δόγμα της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, που σημαίνει υπεράσπιση σαν έναν ειδικό τους έδαφος, ακόμα και με πυρηνικά. Και μετά την απόφαση της εκένωσης, εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντίφαση και εξού και λέω ότι είναι και μια προσωπική ήττα του Πούτιν. Επίσης υπάρχει και η γεωπολιτική πτυχή, η Ρωσία, το κύρος της Ρωσίας υπέστη ένα σοβαρό πλήγμα διεθνώς και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις, ο πόλεμος από τούτη και στο εξής. Πάντως, υπήρχαν πριν την εκένωση δημοσιεύματα που έλεγαν αν φύγει η Ρωσία ότι αυτό θα είναι μια κίνηση που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Δηλαδή πιθανόν η Ρωσία την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη να αποχώρησε και να είπε ορίστε εγώ έκανα την πρώτη κίνηση γενναία και οδυνηρή, ας πάμε τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να δούμε τη λύση. Αυτά λοιπόν για τα της Ουκρανίας. Για αυτά που είπε ο κύριος Κανέλλος συμφωνώ, υπάρχει μια και ο Biden έχει κάνει δήλωση για το θέμα. Δυστυχώς έχει κάνει και ο Ερντογάν στις δύο τελευταίες ομιλίες του, στις ομιλίες του στις δύο τελευταίες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, είναι και όλο το δόγμα και το όραμα, αν θέλετε, με ή χωρίς εισαγωγικά της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο στόχος είναι να αναδομηθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και σε αυτό να συμπεριληφθεί και η Τουρκία, εκπροσωπώντας τον μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος τώρα δεν εκπροσωπείται. Τώρα, το επόμενο θέμα αυτό της Σαμαρκάνδης. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία ήττα, διπλωματική ήττα και της Λευκοσίας και της Αθήνας. Γνωρίζαμε και μάλιστα ήρθε ο Κασουλίδης εσπεσμένος στην Αθήνα, είδε τον Δέδια και γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Με δεδομένο ότι ειδικά στο Ουσμπεκιστάν και στο Καζακστάν ο λαός και γενικώς και το πολιτικό σύστημα, και εγώ όταν έφερε ο Ζαλ δεκαετία του 90 φοιτητές, έφερε 30.000 φοιτητές από όλες αυτές τις χώρες. Τότε ξεκίνησε το δόγμα ένας τουρκικός μουσουλμανικός κόσμος από την Αδριατική μέχρι το Συνικό τείχος. Ο Ζαλ το έκανε, ο ίδιος Κούρδος, αλλά δεν έχει σημασία. Το πλήρωσε που ήταν Κούρδος, γιατί όταν πήγε να λύσει πολιτικά, να επιχειρήσει να λύσει πολιτικά το κουρδικό, του έριξαν κάτι στη λεμονάδα που ζήτησε και σε λίγες ώρες δεν ζούσε. Εν πάση περιπτώσει, όταν είχε φέρει 30.000 φοιτητές με υποτροφίες από όλες αυτές τις χώρες, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι ακόμα δεν είχαν μπολιαστεί με την τουρκική προπαγάνδα. Και είδα ότι και ως αποτέλεσμα της παιδείας τους, ότι και από το Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν και την Κυργυζία ήταν εξαιρετικά φιλικοί με την Ελλάδα. Εξαιρετικά φιλικοί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα μπορούσε, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναποτρέψει αυτή την εξέλιξη, η οποία δεν ήταν εύκολη για την Τουρκία. Διαβάζω τους Ουσμπέκους, είναι πολύ απολογητικοί, οι οποίοι έχουν το Μεγαλέξανδρο σαν ήρωα και θεό τους. Διαβάζω ότι ήταν πολύ απολογητικοί, δέχθηκαν πιέσεις από τον Ερντογάν, δεν ήθελαν, έπρεπε να αλλάξει το καταστατικό του οργανισμού, το οποίο έλεγε ότι για να γίνει κανείς παρατηρητής πρέπει να είναι κράτος ή διεθνής οργανισμός. Και τελικά μετά από αφόρητες πιέσεις το άλλαξαν και το κάνανε να μπαίνουν μέσα και οντότητες. Είναι μια ήττα λοιπόν, αναβάθμιση του ψευδοκράτους, που μπορεί να οδηγήσει και σε αναγνώριση βήμα-βήμα όπως προανήγγειλε και ο Τσαβούσου. Τώρα, για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, συμφωνώ με τον κύριο Κανέλο, ναι, νομίζω ότι ιδιαίτερα στην Πενσιλβάνια, αλλά ήταν μια ξεκάθαρη νίκη
Αρμενίων, Ελλήνων, Εβραίων και Κούρδων. Να βάλετε και τους Κούρδους, κύριε, γιατί τους έχω δει όσους φορείς έχουν στις ΗΠΑ, βασικά μπροστάρει σε αυτόν τον αγώνα για να μην εκλεγεί ο ΟΖ, ο οποίος διαβάζω ότι ξόδεψε όχι δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί. Είπαν ένα νούμερο 350 εκατομμύρια, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, μπροστάρες ήταν η ΑΝΚΑ, ήταν η Εθνική Αρμενική Επιτροπή Αμερικής. Και αυτή είπε όχι στον ΟΖ επειδή αρνείται την αναγνώριση της γενοκτονίας και διακινούσαν στο Twitter τουλάχιστον τις αναρτήσεις της ΑΝΚΑ και η ΧΑΛΚ του κυρίου Ζεμενίδη και ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις και το Κουρδικό Ινστιτούτο και νομίζω ότι έτσι πετύχαμε. Επίσης, η ελληνική ομογένεια για πρώτη φορά πιστεύω οργανώθηκε τόσο καλά, ίσως παίζουν ρόλο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκεί δεν απαιτείται και οργάνωση. Μπορούν και κάποιες προσωπικότητες από μόνες τους που έχουν επιρροή να κινηθούν και έτσι είχαμε ευνοϊκά αποτελέσματα στις εκλογές Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής ή βουλευτών και γεροσεστών που διάκυνται ευμενώς προς την Κύπρο και στην Ελλάδα. Πάντως αυτή η συμμαχία, Αρμένοι, Έλληνες, Κούρδοι και Εβραίοι νίκησαν τεράστια συμφέροντα και τεράστιες δυνάμεις, είναι ένα μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί από την άλλη μεριά του Ατλαντικού εδώ στη γειτονιά μας. Ότι αν συνασπιστούμε, όχι εναντίον κάποιου, για να επικρατήσει αν θέλετε λογική σε αυτή την περιοχή, μπορεί να νικήσουμε το τέρας που θέλει να αλλάξει τα σύνορα, το αναθεωρητικό τέρας που λέγεται Ερντογανική Τουρκία ή αν θέλετε Νεοοθωμανική Τουρκία. Και να πω και λίγο και την τελευταία αναφορά να κάνω στα κοιτάσματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν θα μείνω στο ουσιαστικό, αν θέλετε, και στο οικονομικό. Αυτά θα μας τα πει ο κύριος Κονοφάγος, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι τώρα πρέπει να νιώθει και δικαιωμένος. Γιατί μίλησα με ανθρώπους από την ΕΔΕΙΕΠ, αυτήν τον οργανισμό που αποτελεί, την εταιρεία που αποτελεί συνέχεια της ΔΕΠ που διέλυσε τότε ο κύριος Σιμίτης, και μου είπαν ότι ο Κονοφάγος είναι από τις πιο ψύχρεμες φωνές και οι αναφορές του στα θέματα αυτά είναι και οι πιο αναφορές με μέτρο, γιατί υπάρχουν και αναφορές που μιλούν για 3 εκατομμύρια δολάρια και τέτοια. Θα ήθελα να πω λοιπόν το εξής, ότι το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί, υπάρχει ευαισθησία και στις περιοχές του Ιωνίου. Γιατί διαβάζω ορισμένοι Αλβανοί, λένε μας κλέβουν τα πετρέλαια και οι Αλβανοί θεωρούν, αντί να νιώθουν ευτυχείς που έχουν πάρει τη Βόρεια Ήπειρο, μια καθαρά ελληνική περιοχή, έχουν βλέψεις και νοτιότερα. Αλλά το βασικό πρόβλημα λοιπόν που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην περιοχή του Λιβικού Πελάγους, θεωρώ ότι δρομολογούνται εξελίξεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ευμενή για την Ελλάδα επίλυση αυτού του προβλήματος. Τι εννοώ? Ότι αυτά τα δύο οικόπεδα θαλασσοτεμάχια, όπως λέγονται, που έχουν παραχωρηθεί στην Exxon Mobil και στην ελληνική ενεργειακή, η Hellenic Energy, είναι σε περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί με τη Λιβύη. Και δεν είδαμε η Λιβύη μέχρι στιγμής να αντιδρά. Δηλαδή, στην έναρξη των... ερευνών. Ναι. Ο σταθμός του Ηρακλείου, λοιπόν, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει Ναύτεξ στα όρια του FIR Αθηνών σε αυτή την περιοχή, εξέδωσε Ναύτεξ και δέσμευσε περιοχή μέχρι από τις 8, νομίζω, μέχρι επαορίστου χρόνου, για αόριστο χρόνο, επαορίστο χρόνο. Που σημαίνει ότι οι περιοχές αυτές θα μείνουν δεσμευμένες όσο απαιτούν οι ανάγκες των ερευνών και των γεωτρήσεων. Όμως, ένα μέρος του θαλασσοτεμαχίου εκτείνεται πέραν του FIR Αθηνών, που δεν είχε δικαιοδοσία να εκδώσει Ναύτεξ το Ηράκλειο. Ζητήσαμε δια της διπλωματικής οδού, πιστεύω ότι έπαιξαν ρόλο και οι Αμερικανοί με την παρουσία της Exxon, και εξέδωσε την Ναύτεξ αυτή η χώρα η οποία έχει τη δικαιοδοσία λόγω του FIR. Και αυτή η χώρα είναι η Μάλτα. Εξέδωσε λοιπόν την Ναύτεξ
εποφελία της Ελλάδας, της ExxonMobil και της Energy. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άλλη μια χώρα αναγνωρίζει πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Δεδομένου ότι κατά την άποψή μου το ουσιαστικότερο πρόβλημα που θα κληθεί η Ελλάδα να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια είναι το ζήτημα, αυτή η τρέλα της γαλάζιας πατρίδας. Ο θεμέλιος λίθος της γαλάζιας πατρίδας είναι, επειδή η Τουρκία ό,τι έκανε το έκανε αυθαίρετα, αναζητούσε μια χώρα στον κόσμο να στηρίξει τις θέσεις της, να πει να και άλλοι έχουν την ίδια άποψη, διότι τα νησιά δηλαδή δεν δικαιούνται αόζη και φαλακρουπίδα. Το βρήκε αυτό στο πρόσωπο της Λιβύης ή μάλλον της κυβέρνησης της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν είχαμε την δήλωση, το άρθρο 6 του Συμβούλου Ασφαλείας που έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν δικαιούται της Τρίπολης. Είχαμε την ανακοίνωση από το State Department. Είχαμε μέχρι στιγμής την οριοθέτηση με την Ιταλία, που αν δείτε τη γραμμή στο χάρτη νοτίως αναγνωρίζει πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Είχαμε την συμφωνία με την Αίγυπτο, που παρότι εκεί υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, στο θέμα της Κρήτης όμως αναγνωρίζει 45-55, άρα όχι 0, αναγνωρίζει δικαίωμα στην ΑΟΣ και την Φαλακρουπίδα, και έχουμε τώρα και τη Μάλτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απομονώνεται η Τουρκία στη θέση της και πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο για αυτή να υποστηρίξει, έχοντας τέλος πάντων ερίσματα και στην διεθνή σκηνή, να υποστηρίξει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι λοιπόν οικονομικά, θα μας πει ο κύριος Κονοφάγος, πολιτικά και γεωπολιτικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας οι διαδικασίες που ξεκίνησαν νοτιοδυτικά της Κρήτης, και πιστεύω ότι αν έχουμε σωστούς χειρισμούς, πέραν του ότι θα έχουμε και κάποια έσοδα, ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για να έχουμε μια ευνοϊκή λύση για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, και στη συνέχεια αν λυθεί το θέμα με τη Λιβύη, πιστεύω ότι θα απομονωθεί η Τουρκία και θα μπορέσουμε να κινηθούμε από θέσεις ισχύως έναντι της Τουρκίας. Αυτά είχα να πω ως απλώς να προσθέσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μουτζή σε αυτά που είπε ο κύριος Καλεντερίδης, ότι το πολύ έγκυρο Nordic Monitor site τις προηγούμενες ημέρες είχε ένα δημοσίευμα που αναφερόταν σε συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και με δύο λόγια έλεγε ότι ο Τσαβούσογλου ουσιαστικά αποδεχόταν ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο δεν έχει διεθνή νομιμοποίηση. Κύριε Σαββίδη, μόνο να πω το εξής, ότι αυτή η αναφορά έγινε, ο συνάδελφος του κυρίου Κανέλο, ο κύριος Σεβικός, δηλαδή πρέσβης επί τιμή και τώρα βουλευτής στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κεμαλικό δηλαδή, αυτός στη συζήτηση του προϋπολογισμού κάλεσε, στην ουσία έφερε πρώτον ευθυνότητα τον Τσαβούσογλου, και επειδή μιλούσε με διπλωμάτη και όχι με κάποιον αγράμματο βουλευτή, αναγκάστηκε να πει την αλήθεια, αυτό που είπατε δηλαδή. Έχει σημασία όμως ότι το δηλώνει μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτά έχουν μια βαρύτητα. Στα πρακτικά. Εγώ το διάβασα από τα πρακτικά της Βουλής. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Κανέλο, ορίστε. Δύο επιγραμματικά νέα στοιχεία, συγγνώμη αγαπητέ κύριε Μουμτζή, τα οποία νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Τα Patriot, παράταση για ένα χρόνο παραμονή στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την δήλωση που έκανε ο αρχηγός του ΚΕΘΑ, ο οποίος επισκέφθηκε πρώτα, είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους, δεν θα το εξηγήσω. Δεύτερον, μετανάστευση. Φαίνεται ότι δημιουργείται ένα νέο μέτωπο. Μέτωπο της Γαλλίας με την Αγγλία για περιορισμό των ροών και του ασύλου, σε αντίθεση με τη Γερμανία. Αυτό είναι μία είδηση από την καλή πληροφόρηση που έχω από την γερμανική πρωτεύουσα, όπου 4 βουλευτές τουρκικής καταγωγής ζήτησαν στην τελευταία ολομέλεια της Βουλής να ανοίξει ελεύθερα το κύμα μετανάστευσης και ασύλου στη Γερμανία. Είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί φαίνεται... Για τα Patriot δεν καταλάβαμε τι είπατε. Τα Patriot, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ δήλωσε ότι θα παραμείνουν για μία ακόμα χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Και αυτής της πολιτικής που προτείνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μουτζή.
Με συγχωρείτε που δεν είπα κάτι, ότι φαίνεται με τη σημερινή επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου και μιας μεγάλης ομάδας 100 επιχειρηματιών από τη Γερμανία στο Ανόη να προωθούν, επειδή έκανα εκεί πρέσβης, γνωρίζω τη γερμανική αντίληψη για το Βιετνάμ, να προωθηθούν επενδύσεις και εγκατάσταση 12 τουλάχιστον εργοστασίων γερμανικών στο Βιετνάμ για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, μία αντικίνα όσο μπορεί αυτό να λειτουργήσει στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μομουτζή, σας ακούμε. Για ακόμη μια μέρα σε όλους τους φίλους και σε όλους τους τηλεθεατές. Νομίζω ότι ισχύει η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έξω πάμε καλά. Έχουμε δύο ευχάριστα γεγονότα για τα ελληνικά συμφέροντα πάντα. Τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα αναπτύχθηκε επαρκώς από τους προλαλήσαντες. Και την εξέλιξη στην Ουκρανία, από την άποψη όχι τόσο τη στρατιωτική, όσο ότι αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό σε διπλωματική λύση. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ευνηδίασαν και τον Πούτιν και τον Ερντογάν. Άλλα αποτελέσματα περίμεναν. Μάλιστα, γράφτηκε ότι ο Πούτιν σκόπευε να εγκαταλείψει την Χερσόνα πιο νωρίς, απλώς δεν ήθελε να δώσει πόντους στον Biden, πόνταρε στο άλογο του Τραμπ, προς γνωστόν. Και ο Ερντογάν πίστευε ότι θα υπάρξει μια ανατροπή και στη Γερουσία, η οποία θα εξουδετερώσει τον Μενέντες και όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εκεί. Και οι δυο έπεσαν έξω τραγικά. Αυτό βελτιώνει τις θέσεις της Ελλάδος, τα συμφέροντά της. Και όλος μας εξασφαλίζει τρόπον τεινά μία σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι το διάστημα των εκλογών. Θα το πούμε αυτό, θα το πούμε και αυτά και αργότερα. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω εγώ για την Ουκρανία, γιατί το άλλο θέμα εξαντλήθηκε των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το εξής. Θυμάμαι όταν κάναμε τις συζητήσεις τις πρώτες ημέρες της εισβολής, είχα πει ότι δεν κακίζω τους στρατιωτικούς αναλυτές οι οποίοι προδίκαζαν μία ταχεία νίκη των Ρώσων. Ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν συντριπτικά σε βάρος των Ουκρανών και εξακολουθεί και παραμένει. Απλώς αναδείχθηκε σε όλη την έκταση η διάσταση ενός φαινομένου. Ότι αλλιώς είναι να πολεμάς επιτιθέμενος και αλλιώς είναι να πολεμάς αμυνόμενος. Αλλιώς είναι να θέλεις να καταλάβεις μία χώρα η οποία δεν έχει κανένα συμφέρον και αλλιώς είναι να υπερασπίζεσαι τα εδάφη σου. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη εξήγηση σε αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί στο μέτωπο παρά μόνο στο πείσμα των Ουκρανών, τουλάχιστον όπως φάνηκε στους πρώτους μήνες όταν η βοήθεια των Βρετανών και των Αμερικάνων δεν ήταν στα επίπεδα που είναι τώρα. Είναι ένα μήνυμα αυτό προς πάσα κατεύθυνση ότι οι λαοί όταν αμήνονται πολεμούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και αυτό έχει και άλλα προηγούμενα. Και έχει και προηγούμενο και στο Αφγανιστάν και στο Βιετνάμ και πάει λέγοντας. Ο ευνηδιασμός του Ερντογάν ήταν ξεκάθαρος. Δεν είναι τυχαίο ότι περίμενε τον Τούρκο στην Πενσιλβάνια. Δεν βγήκε εκεί. Κατάλαβε τη δύναμη των λόμπις οι οποίοι εξοδοτέρωσαν τα 350 εκατομμύρια και παραπάνω διάβασα δολάρια το πέριξε στην προεκλογική του εκστρατεία ο ΟΣ, άγνωστον από πού τα βρήκε. Ενώ συγχρόνως φαίνεται ότι πήγεται και ακόμα ένα χαρτί των ΗΠΑ του Ερντογάν στις ΗΠΑ, υποψηφιότητα Τραμπ. Αν διαβάσουμε ότι ο βασικός υποστηρικτής του Τραμπ στις ΗΠΑ, ο Μέρντοχ, άλλαξε στρατόπεδο, πήγε στον κυβερνήτη της Φλόριδα, στον κυβερνήτη της Φλόριδα, τότε θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι όταν είπα στην αρχή τι έξω πάμε καλά, ότι μέσα δεν πάμε καλά. Αυτή η ιστορία ενώ το διεθνές περιβάλλον αυτό,
αυτή η ιστορία των υποκλοπών αποσταθεροποιεί την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Συγχρόνως, και αυτό είναι το βασικότερο, από ό,τι διαβάζω, απαξιώνει την ΕΕΠ στα πλαίσια της συνεργασίας της με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Ίσως ο κύριος Καλαντερίδης θα μπορούσε να θίξει αυτό το θέμα, που είναι και νομίζω και πιο αρμόδιος να τα γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Για τις υποκλοπές και όλη αυτή την κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εσωτερικές εξελίξεις, οι οποίες να ακυρώσουν ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, νομίζω ότι πολύ σύντομα ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να τοποθετηθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τελειώνοντας, εγώ είμαι σύντομος. Θέλω να αναφερθώ στο εξής, ότι διάβασα και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση στο κρίσιμο διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, όπου θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, σε εκείνο το χρονικό διάστημα να διεξάγονται στη Μεσόγειο κοινές ελληνογαλλικές και κοινές ελληνοαμερικανικές ασκήσεις. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει αυτό, πάντως ως σύλληψη το βρίσκω θετικό. Τέλος, οφείλω να επισημάνω ότι αυτή την παρέμβαση που έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στον Γάλλο πρέσβη, ότι θα ζητήσει την αναθεώρηση της ελληνογαλλικής συμφωνίας. Νομίζω ότι τέτοιες ώρες δεν μπορούμε να λέμε τέτοια λόγια. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Και επίσης σήμερα διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Λίμπερο του κυρίου Γιάννη Μανιάτη για τα ενεργειακά. Μάλιστα. Ίσως θα ήθελα την άποψη του κυρίου Καλαντερίδη για την ΕΕΠ. Αν θέλει. Καταρχάς, γι' αυτό είπαμε τις ασκήσεις. Πολύ γρήγορα. Αυτό με τις ασκήσεις που είπατε είναι σωστό. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει συμφωνηθεί. Δεν θα γίνονται στη Μεσόγειο. Στο Αιγαίο θα γίνονται. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ή, αν θέλετε, εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Τώρα για την υπηρεσία πληροφοριών. Κάποια κυβέρνηση κάποια στιγμή μου έκανε μια κρούση να, όταν ήταν στην αντιπολίτευση ένα κόμμα, να είμαι κοντά τους για θέματα πληροφοριών. Εγώ δεν έδειξα ενδιαφέρον. Και όμως, επειδή όταν σου ζητάνε τη βοήθειά σου για ένα εθνικό θέμα, εγώ είπα θα σας κάνω ένα χαρτί, μια πρόταση για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια υπηρεσία πληροφοριών. Το δέχθηκαν, την έκανα λοιπόν και είπα το εξής. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης έφερε τον Άγγλο για να κάνει την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, μα αυτό είναι, ξεκινάς από λάθος βάση. Όταν κάποιος σου χτίζει την υπηρεσία πληροφοριών, σου την ελέγχει. Δεν το καταλαβαίνει ο κ. Μητσοτάκης αυτό? Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ έκανα ένα χαρτί και είπα το εξής. Υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, η οποία θα απαγορεύεται δια νόμου να ασχολείται με τα καθημάς, άρα αυτή θα έχει και το θέμα της συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, και όσον αφορά το εσωτερικό, υπηρεσία προστασίας του συντάγματος, η οποία θα στελεχώνεται από έγκριτους νομικούς και δικαστικούς, και από εκεί και κάτω θα κάνει όλη τη δουλειά που κάνει η υπηρεσία πληροφοριών στο εσωτερικό, αλλά και η ασφάλεια. Δηλαδή, όσα εγκλήματα ή πράξεις στρέφονται κατά παραβιάζουν το Σύνταγμα, θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία αυτής της υπηρεσίας, μεταξύ αυτών και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, αλλά όταν θα έχεις τον τίτλο «Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος», αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι απογορευτικός για να ασχοληθεί και με πράγματα σαν αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τι θέλω να πω λοιπόν? Είναι δεν λίγο, υπάρχει αποκρουστικός τίτλος, γιατί αυτό το τίτλο μου φαίνεται τον είχαν στην Ανατολική Γερμανία, τον είχε η Στάζη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το έχει σήμερα η Γερμανία, δεν είναι έτσι? Σήμερα το έχει η Γερμανία και λειτουργεί μια χαρά. Κάθε χρόνο εκδίδει ένα βιβλίο χονδρό με τις δραστηριότητες. Τα βάζει όλα μέσα, για τους Κούρδους, τους Τούρκους, τους Γκρίζους Λύκους, την ηρωίνη, όλα. Άρα, αν θέλει η Ελλάδα να απαλλαγεί από αυτό το σύνδρομο, διότι παραπάνω δεν θέλω να πω τίποτα, πρέπει να ξεχωρίσει την υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, να κάνει τη δουλειά της με τις άλλες υπηρεσίες, και όλα τα άλλα τα εσωτερικά, υπηρεσία προστασίας του συντάγματος. Κατά τα άλλα, θα έχουμε συνεχώς τέτοια προβλήματα όσον αφορά δε αυτή την. Δεν μπορούμε να ξέρουμε μόνο το εξής. Στο θέμα της συλλογής πληροφοριών,
το πιο μυστικό πράγμα που θα πρέπει να έχει μια χώρα είναι οι ηλεκτρονικές υποκλοπές. Διότι όταν το γνωρίζει ο αντίπαλος ποιες είναι οι δυνατότητές σου, τότε παίρνει και τα αντίμετρά του. Εδώ λοιπόν, αυτή όλη η πτυχή με τις υποκλοπές έχει και ένα έντονο εθνικό θέμα. Είτε έντονο εθνικό ενδιαφέρον. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά αυτοί που έκαψαν μια τόσο μεγάλη δυνατότητα για να κάνουν τις ανοησίες που βλέπουμε, έχουν πραγματικά τεράστια ευθύνη. Κύριε Σαββίδη, να προσθέσω κάτι ακόμα. Ναι. Και μετά να κάνετε μια ανανέωση της... Θα κάνω, ναι. Λησμόνησα να αναφερθώ στο γεγονός της ακύρωσης της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι άγνωστοι λόγοι για τους οποίους έγινε. Δεν είναι πολύ άγνωστοι. Δεν είναι και τόσο άγνωστοι. Κύριε Καλεντερή, δημοσίως αυτό λέμε. Αν θέλετε, εσείς μπορείτε να τους γνωστοποιήσετε. Δεν χρειάζεται τώρα. Εντάξει, άρα λέμε άγνωστοι. Λέμε άγνωστοι μέσα σε εισαγωγικά. Και εκείνο που είναι άγνωστο όμως είναι πότε θα γίνει. Προς το παρόν παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Λοιπόν, ανανεώστε λίγο την συζήτησή σας. Πάμε στον κύριο Κονοφάγο. Καθυστερήσαμε λίγο μέχρι να έρθει η σειρά σας, αλλά σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Κονοφάγο. Έτσι είναι το κόνσεπτ της... Αυτό είναι και λίγο πολύ αρέσει στον κόσμο, οπότε το κρατάμε. Το κόνσεπτ της εκπομπής. Σας ακούμε, κύριε Κονοφάγο. Εκείνο που θα ήθελα να πω με βάση τη συζήτηση που αρχίσαμε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει, τουλάχιστον βλέποντας τους ενεργειακούς χάρτες αυτό το διάστημα, είναι η οριοθέτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη. Αν θέλετε, είναι εντυπωσιακοί οι χαρτογραφήσεις που έχουν γίνει από δύο αμερικάνικες εταιρείες. Εδώ βλέπουμε, αν θέλετε, τους στόχους που έχει δημοσιεύσει η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων με βάση, βλέπετε με κόκκινο, τους στόχους που είναι παρόμοιοι με το κοίτασμα ΖΟΡ που βρίσκεται νότια της Κύπρου στην Αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα. Εκείνο που θα ήθελα να παρατηρήσετε είναι το 1 και 2 που είναι στο κάτω μέρος του χάρτη αυτού. Έχουν χαρτογραφηθεί από τις αμερικάνικες εταιρείες Ίον, η οποία έχει κάνει τα σεισμικά βορείως της Λιβύης, το θαλάσσιο χώρο της Λιβύης. Και το 1 και 2 λοιπόν έχουν χαρτογραφηθεί από τις εταιρείες Ίον και Spectrum που έχουν έδρα το Χιούστον. Εκείνο που θα ήθελα να... Με συγχωρείτε, η γραμμή αυτή η διαχωριστική, τι διαχωρίζει? Η διαχωριστική γραμμή είναι μια γραμμή που έχει μπει, αν θέλετε, με βάση τη μέση γραμμή που γεωγραφικά δεν έχει καμία επίσημη έννοια. Έχει την έννοια ότι περίπου χωρίζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα από τη λιβική υφαλοκρηπίδα. Ναι. Και μια ακόμη ερώτηση για να σας παρακολουθήσω προσεκτικά. Αυτές τα οικόπεδα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση είναι και εκτός των χωρικών υδάτων? Βεβαίως είναι εκτός των χωρικών υδάτων, είναι στα διεθνή υδάτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το 1 και 2 που βλέπουμε, σύμφωνα με τις εκθέσεις των δύο αμερικανικών εταιριών, μπορεί να έχουν αποθέματα αντίστοιχα με αυτά του Κατάρ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν πιθανότητες σε αυτό το χώρο που είναι μεταξύ στο νότιο Ιόνιο πέλαγος και προς το λιβικό πέλαγος. Υπάρχουν πολλές μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν τεράστια αποθέματα. Και αυτό είναι σημαδιακό με βάση ότι δεν υπάρχουν όρια μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Και δεν βλέπουμε το Υπουργείο Εξωτερικό να τον απασχολεί. Τον απασχολούν, αν θέλετε, τι αποθέματα έχουμε στην
Ήπειρο αυτή τη στιγμή, Χερσαία, και δεν ασχολείται συστηματικά με τις διαπραγματεύσεις, ώστε το συντομότερο δυνατόν να δούμε αν η άλλη πλευρά, δηλαδή η προσωρινή κυβέρνηση ή αν θέλετε οι δύο κυβερνήσεις ίσως που έχει η Λιβύη, τι περίπου σκέφτονται αυτό το διάστημα. Είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο συστηματικά και επιτέλους να μπορέσουμε εσωτερικά στη Λιβύη, μέσω της Ευρώπης και της Ευρώπης, να μπορέσουμε να επηρεάσουμε. Δεν είναι μόνο να επηρεάσουμε το ελληνικό λόμπι στην Αμερική. Κύριο μέλημά μας είναι τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και επειδή αφορά από, πιθανά από θέματα φυσικού αερίου, είναι αρκετά επίκαιρη αυτή η, αν θέλετε, η προσπάθεια να δημιουργήσουμε θαλάσσια όρια μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Ναι. Η τοποθέτησή σας πάνω στην ενημέρωσή μας για τα θέματα των υδρογονανθράκων είναι αυτή που κάνατε. Είναι, αν θέλετε, μια προσέγγιση όσον αφορά τις προτεραιότητες. Η επόμενη προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει να πούμε ότι έχουμε 36 ολόκληρα χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην Ελλάδα από την εποχή του 1984. Και ποιος ο λόγος ότι δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε γεωτρύπανο, είναι ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιχειρηματικά κίνητρα οι εταιρείες να φέρουν σύντομα ένα γεωτρύπανο. Περιμένουμε από την Exxon Mobil το 2027-28 να μπορέσει με βάση τις εκτιμήσεις της και τις σεισμικές έρευνες να φέρει ένα γεωτρύπανο. Αλλά θα σας έλεγα ότι υπάρχουν επιχειρηματικά κίνητρα αυτή τη στιγμή που κανείς δεν αναλύει και θα πρέπει να κάποιος να αναλάβει από την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων να τοποθετήσει αυτά τα κίνητρα. Και θα μου πείτε ποια είναι αυτά. Θα σας έλεγα τα κίνητρα να έρθει ένα γεωτρύπανο το συντομότερο δυνατόν είναι να πείτε στην Exxon Mobil ή σε οποιαδήποτε εταιρεία θέλετε να προσελκύσετε, σε απαλλάσσω από μελλοντικές φορολογίες τυχόν εκμεταλλεύσεων στην περιοχή που σου παραχωρώ, ώστε να μου φέρεις, αν είναι δυνατόν, του χρόνου ένα γεωτρύπανο. Διότι ο μόνος τρόπος να πείτε ότι έχετε αποθέματα πιστοποιημένα, εννοώ με βάση τα διεθνή δεδομένα, μόνο αν κάνετε γεώτρηση. Δεν μπορείτε μόνο με λόγια και με εκτιμήσεις αόριστες να πείτε ότι έχετε σημαντικές πιθανότητες να έχετε αποθέματα. Η πιστοποίηση γίνεται μόνο όταν κάνετε γεώτρηση. Κύριε Κονοφάγο, εδώ βλέπω σε αυτό το χάρτη που μας έχετε δώσει, βλέπω ένα περίγραμμα με κόκκινο. Είναι το περίγραμμα αυτό, οι περιοχές, τα οικόπεδα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση. Ναι, οι δύο περιοχές με κόκκινο που βλέπουμε είναι οι περιοχές που έχουν παραχωρηθεί στην Exxon Mobil και Total. Η Total, όπως ξέρετε, έφυγε αγανακτισμένη λόγω του ότι της προσφυγής των οικολόγων που καθυλώσανε τις δυνατότητες να κάνει έρευνες επί 3 χρόνια. Οπότε είπε εγώ φεύγω. Και ανέλαβε ευτυχώς τα δικαιώματα της Total και η Exxon Mobil, η οποία για να πει η Exxon Mobil ότι μένω και αναλαμβάνω τα δικαιώματα έρευνας της Total, σημαίνει η Exxon Mobil δεν έρχεται ποτέ να ερευνήσει για μικροπράγματα. Είναι μια εταιρεία που το έχει δηλώσει και το δήλωσε πρόσφατα στην Νότιο Αμερική, όπου έχει κάνει 8 γιγαντιές ανακαλύψεις
στην Γαλλική Γουιάννα, δήλωσε ότι εγώ δεν πάω πουθενά για να βρω μικρά πράγματα, ενδιαφέρομαι για δυνατότητα γιγαντιών ανακαλύψεων. Άρα ότι μένει σε μας, πρέπει να το δούμε σοβαρά, και το σοβαρά σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε δύο σημαντικά θαλάσσια τεμάχια και να μην έχουμε όρια με τη Λιβύη. Βλέπω, κοιτάξτε το 17 και 18 που είναι στο αριστερό μέρος, είναι έξω αμένα από τις περιοχές της ExxonMobil, αλλά είναι χαρτογραφημένοι από δύο αμερικάνικες εταιρείες που δηλώνουν ότι αυτές οι περιοχές είναι σημαντικές για τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω πριν δώσω το λόγο στους συνομιλητές μας να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι στο μυαλό μου εγώ για να μπορώ να διαχειριστώ και το συντονισμό. Αυτά τώρα τα τεμάχια τα έδωσε στην ExxonMobil, τα δεξιά από αυτά που δεν είναι μέσα στο περίγραμμα. Δεν ναι. Τα προκήρυξε ποτέ η κυβέρνηση ή δεν δείχθηκε ενδιαφέρον ή αποφεύγεται να δοθούν λόγω της γνωστής αντίθεσης με την Τουρκία. Διότι εδώ που σε αυτά που έχει δώσει, νομίζω ότι ούτε καν η Τουρκία αντέδρασε. Ακόμη και το τουρκολιβικό, αυτή η διαμόρφωση του τουρκολιβικού μνημονίου περνάει από δεξιά της Κρήτης και τέμνει μάλλον τις περιοχές που δεν έχουν παραχωρηθεί. Γνωρίζετε ή είναι εκτός του ενδιαφέροντός σας για ποιο λόγο δεν παραχωρούνται τα υπόλοιπα? Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων προ 2 ετών στο ανατολικό μέρος που αναφέρετε που είχε διαμορφώσει 2 αν θέλετε τεμάχια τα οποία έκανε επαφές για να δει κατά πόσον οι εταιρείες ενδιαφέρονται για να τα προκηρύξει. Δεν ξέρουμε τι απέδωσαν οι διαπραγματεύσεις και οι ανιχνεύσεις, αν θέλετε, παραχώρησης δικαιωμάτων σε εταιρείες για το ανατολικό μέρος, το νοτιοανατολικό μέρος νότια της Κρήτης. Άρα είναι κάτι που τώρα το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να τον απασχολήσει, δηλαδή να κόψει συγκεκριμένες περιοχές, να διαμορφώσει συγκεκριμένες περιοχές, να τις προκηρύξει με κατάλληλα κίνητρα, ώστε οι εταιρείες να προσέλθουν, αν θέλετε, επιχειρηματικά, λόγω των καλών όρων παραχώρησης, δηλαδή να δοθούν ελκυστικά ποσοστά προς τις εταιρείες, δυνατότητας συμμετοχής στα κέρδη, ώστε να έχουμε και στην νοτιοανατολική μεριά της Κρήτης, που όπως ξέρετε ένα μέρος είναι αναφέρεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα είναι μια δυνατότητα σφήνας και παραχώρησης και αν θέλετε περαιτέρω σεισμικών ερευνών και προσκόμισης και γεωτρυπάνου στην περιοχή, ώστε να αποκτήσουμε δικαιώματα έμπρακτα εκμετάλλευσης και να μπορέσουμε να, αν θέλετε, να αντικρούσουμε αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτά τα κίτρινα που βλέπουμε είναι περιοχές τις οποίες εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουν αποθέματα ή είναι ο επίσημος χάρτης? Αυτός είναι, είναι επίσημος χάρτης που της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Απλώς εμείς κάναμε την εμβαδρομέτρηση των στόχων που μας δόθηκαν. Οι στόχοι είναι χαρτογραφημένοι από την νορβηγική εταιρεία PGS που έκανε τα σεισμικές έρευνες και κοιτάξτε δεξιά που με μπλε που έχει τα τετραγωνικά χιλιόμετρα αριθμημένα των στόχων, σημειώστε ότι το κύτασμα ZORT που είναι υπεργιγαντιαίο κύτασμα έχει 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Βλέπετε λοιπόν ότι
ο στόχος νούμερο 16 έχει 7 φορές το μέγεθος του ΖΟΡ. Αν φέρετε γεωτρύπανο και πράγματι διαπιστώσετε φυσικό αέριο, αυτό δηλαδή δημιουργείται αμέσως ένα τεράστιο δυνατότητα αξιοποίησης πλούτου στη χώρα μας. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιωχθεί συστηματικά από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, να δώσει προτεραιότητες τι περιοχές θα χαρτογραφήσει προς παραχώρηση προς τις εταιρείες και να βάλει τα κατάλληλα κίνητρα. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιτροπή ή μια αρμόδια αρχή που να πούμε ότι ασχολείται συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα τώρα για να γίνουν αυτά, τώρα αυτό τίθεται και στους άλλους συνομιλητές στους οποίους θα δώσω το λόγο ως ερώτηση, πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση με την Λιβύη, να οριστεί η ΑΟΖ. Και εδώ το βέβαια το πρόβλημα του παρελθόντος που δεν επιτεύχθηκε μια συνεννόηση με τη Λιβύη ήταν η Γάβδος. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και σήμερα πρόβλημα ή θα βρεθεί μια πιο ευέλικτη λύση. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο πρώτα στον κύριο. Ποιος μιλάει? Σε μένα, γιατί έχω μιλήσει. Να δώσω το λόγο, επειδή έχετε και μια ανηλυμένη υποχρέωση εκεί που είστε, να θέσετε τα ερωτήματά σας στον κύριο Κονοφάγο και να κάνετε και την τοποθέτηση. Να πω ότι το πρόβλημα με τη συνοριοθέτηση ήταν δύο. Ένα ήταν η Γάβδος και το δεύτερο ότι η Λιβύη θέλει να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, ενώ για να κλείσεις κόλπους πρέπει να έχουν συγκεκριμένο απόσταση το ένα ακροτήριο από το άλλο. Αυτό είναι τεράστια. Ήθελε να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης και από εκεί και μετά να μετρήσει ως βάση, δηλαδή να μετρήσει για οριοθέτηση. Αυτά τα δύο βασικά προβλήματα ήταν. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κονοφάγο, δεν ξέρω αν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. Από τη στιγμή που έχουμε οριοθετήσει και βρίσκεται ένας γίγαντας ενεργειακός από τη συγκεκριμένη χώρα, από τις ΗΠΑ, και αν μέχρι στιγμής η Λιβύη δεν αντέδρασε, και θα πω κάτι για την Τουρκία μετά. Εάν λοιπόν αυτό συνεχιστεί και πάμε στη δεύτερη φάση που είναι η γεώτρηση και στην τρίτη που είναι η ανάπτυξη του κοιτάσματος, όπως λέγεται, η εκμετάλλευση. Αυτό δεν σημαίνει και μια de facto οριοθέτηση? Αυτό, δηλαδή, αν τα δέχονται αυτά, θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό, αν το γνωρίζετε. Επίσης, να πω ότι η Τουρκία αυτές τις μέρες είναι στην κυριολεξία παγωμένη. Δεν έχω διαρροές στον τουρκικό τύπο με τον τρόπο που γίνεται, για το ποιες είναι οι προθέσεις της, δηλαδή πώς θα αντιδράσει. Ξέρω ότι στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας εξετάζουν ορισμένα σενάρια. Πάντως η Τουρκία μέχρι στιγμής είναι παγωμένη. Θα έλεγα ότι τα έχει χάσει με την εξέλιξη, κυρίως γιατί λόγω της παρουσίας μιας αμερικάνικης εταιρείας. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν ο κύριος Κονοφάγος θεωρεί ότι η παρουσία της Exxon Mobil και της Chevron στην Κυπριακή ΑΟΣ, κυρίως όμως της Exxon Mobil και μετά στην ελληνική νοτίωση της Κρήτης, αυτό τι υποδηλώνει? Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένα μεγαλύτερο σχέδιο των ΗΠΑ της Αμερικής για την περιοχή και για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, ξεκινώντας δηλαδή από το Ισραήλ, να φτάσουμε στην Κρήτη, μετά στην Ελλάδα και μετά κάπου αλλού? Υπάρχει κάτι τέτοιο στο χώρο της ενέργειας που κινείστε εσείς? Από συνέδριο που συζητήσαμε ήταν παρούσα και στη Λεμεσό και η Exxon Mobil και η Total. Κυρίως αφορούσε η συζήτηση για τα ευρήματα της Καλυψός και του Γλαύκου νότια της Κύπρου, αλλά ήταν και παρούσα και η Energean, η οποία, όπως ξέρετε, σε μια περιοχή που την έχει ονομάσει Όλυμπο και μέσα λοιπόν στην περιοχή του Ολύμπου έκανε τώρα χαρτογραφήσεις, έχει 10 σημαντικούς στόχους κοιτασμάτων
και βρήκε, όπως ξέρετε, το κοίτασμα του Καρίς στην περιοχή του Ολύμπου. Έχει φέρει ήδη το πλοίο το οποίο το τοποθέτησε για παραγωγή και διοχέτευση μέσω αγωγού προς Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξελιχθεί στην περιοχή και εκείνο που συζητήθηκε στη Λεμεσό από μας ήταν η σύνδεση υποδομών. Το είπατε, κύριε Καλλιτερίδη, και είναι σε σχέση με τα τι γίνεται σε περίπτωση ανακάλυψης, δηλαδή τι δικαιώματα χρησιμοποιούμε, διαπιστώνουμε. Είναι ότι μετά την έρευνα φαίνεται γεωτρύπανο και βρίσκεται ένα κοίτασμα. Π.χ. στις περιοχές, αν γίνει αυτό στην περιοχή της Exxon Mobil, δεν δημιουργείται δικαίωμα μετά το έβριμα, αν θέλετε, κατοχύρωση συνόρων στο νότιο μέρος προς Λιβύη. Δημιουργείται στη διάσταση του κοιτάσματος, το οποίο συχνά, όπως ξέρετε και είδαμε, είναι 760 τετραγωνικά χιλιόμετρα ορισμένοι στόχοι. Δημιουργούνται δικαιώματα λοιπόν και θαλάσσια όρια στο κοίτασμα που βρέθηκε, αλλά δεν δημιουργούνται όρια κρατών. Είναι όρια εκμεταλλεύσεων, τουλάχιστον βάσει του διεθνούς δικαίου σχετικά με την ανακάλυψη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων. Εκμετάλλευση από ποιον, από την εταιρεία ή ωφελείται και κάποιο κράτος? Είναι συνδυασμός, αν θέλετε. Πρώτα είναι τα δικαιώματα της εταιρείας βάσει της σύμβασης παραχώρησης. Υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Σύμβαση παραχώρησης από ένα κράτος. Από ένα κράτος προς την εταιρεία. Ναι, δεν άρα από αυτή τη σύμβαση το κράτος θα ωφεληθεί. Βεβαίως, αλλά δεν δημιουργείται... Δεν δημιουργείται σύνορο ΑΟΣ, ας πούμε. Δεν δημιουργείται σύνορο ΑΟΣ. Θαλάσσια ορίων με κράτη. Είναι, ναι, θαλάσσια όρια που αφορούν εκμεταλλεύσεις, αν θέλετε. Εδώ ο κόσμος ρωτάει, κύριε Κονοφάγο, για ποιο λόγο περιοριζόμαστε μόνο στο φυσικό αέριο και δεν ψάχνουν και για πετρέλαιο. Έχουμε να πούμε κάτι? Δεν έχουμε να πούμε συγκεκριμένο τίποτα. Το πετρέλαιο είναι στο παιχνίδι. Είναι δυνατόν στους στόχους της Exxon Mobil να βρει, είτε φαίνεται ότι οι πιθανότητες είναι 80% για αέριο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν υπάρχει 20% πιθανότητα να βρει και το πετρέλαιο. Και εξάλλου να πούμε το εξής, ότι το φυσικό αέριο πάντα έχει συνημμένο αυτό που λέμε εμείς υγρούς υδρογονάνθρακες ή φυσική βενζίνη, όπως λέγεται. Άρα δεν είναι σκέτο αέριο, είναι, περιέχει και υγρούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή πετρέλαιο πάντα. Και η αξία, πάνω σχάρι, του κοιτάσματος ΖΟΡ, που παρόμοια υπάρχουν καμιά εικοσαριά μέσα στην παραχώρηση της Exxon Mobil, παρόμοια με το ΖΟΡ. Το ΖΟΡ λοιπόν έχει μια αξία 200 δις ευρώ. Το φυσικό αέριο που περιέχει μαζί με τους υγρούς υδρογονάνθρακες είναι περίπου η αξία του 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σαββίδη, ναι. Θέλω να αποχωρήσω, ζητώ την κατανόηση των φίλων. Απλά να πω ότι όταν ένας γίγαντας αμερικανικός υπογράφει σύμβαση με το ελληνικό κράτος για τη συγκεκριμένη περιοχή, de facto αυτό αποτελεί αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν αντιδράει η Λιβύη, δημιουργείται ένα τετελεσμένο σε αυτή την περιοχή που βοηθάει στη συνέχεια την οριοθέτηση. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλλιτερίδη. Δήλωση που είμαι τώρα. Ακούσαμε όλοι ότι συζητιέται αγωγός από τη Λιβύη προς Ελλάδα. Το ακούσαμε αυτό. Μιλάμε τώρα Ήταν μια πρόταση του Προέδρου που διαχειρίζεται τα ενεργειακά της Λιβύης, αλλά στη Λιβύη, κύριε Κονοφάγο, γίνεται χαμός. Εκεί έχει 15 τάσεις. Ναι, πολλά κράτη επηρεάζουν. Για ποιο λόγο η Ελλάδα να μην σκεφτεί να δημιουργήσει η Ελλάδα αγωγό από τη Λιβύη προς εμάς? Σωστό. Ανεξάρτητα τι σκέφτεται η Λιβύη που δεν έχει κυβέρνηση επί της ουσίας. Νίκος Κανέλος, πρέσβης επιτιμή
Ήθελα να πω... Ορίστε, σας ακούμε, κύριε Πρέσβη. Ήθελα να πω για τη Λιβύη ότι το σημαντικό στρατηγικά αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα. Να αποκαταστήσουμε τη δραστηριοποίηση της ελληνικής πρεσβείας. Επιμένω σε αυτό, η κυβέρνηση ξέρει καλύτερα ίσως από μένα γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ή γιατί δεν γίνεται, αλλά επιμένω ότι παρόλα όσα εμπόδια φαίνεται να υπάρχουν και παρά το γεγονός των δύο κυβερνήσεων και της εσωτερικής κατάστασης, πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αποκαταστήσουμε αυτό το ζήτημα. Τα άλλα ζητήματα έχουν ήδη απαντηθεί από τον αγαπητό κύριο Κονοφάγο. Ήθελα όμως να ρωτήσω για την πυρηνική ενέργεια. Γιατί δεν την εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας? Και αναφερθήκατε στην Energean. Εννοείται για την εκμετάλλευση του πετρελαίου και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον πρίνο? Γιατί φαίνεται ότι εκεί έχει γίνει μία πρώτη εγκατάσταση εξέδρας μετά τη δεκαετία του 70. Είναι η πρώτη εγκατάσταση εξέδρας που ομιλεί περί άντλησης πετρελαίων με ένα κοίτασμα που εκτιμάται σε ένα μέγεθος 23 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κονοφάγο, σας ακούμε. Αν θέλετε ένα μισό λεπτό. Κύριε Μουτζή, τώρα μιλήστε, κύριε Μουτζή. Ναι. Δύο παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση, μία ερώτηση. Η παρατήρηση είναι η εξής, ότι εάν δεν λυθεί το πολιτικό ζήτημα στη Λιβύη, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Η υπάρχουσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Τρίπολης, με βάση την τελευταία συμφωνία η οποία έγινε, δεν έχει δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες. Έχει, ας πούμε, θα έλεγα, ένα διεκπεραιωτικό δικαστικό χαρακτήρα. Από την άλλη τη μεριά υπάρχει Βουλή, η οποία επίσης ξέρουμε κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Οπότε, ό,τι και να λένε κάποιοι παράγοντες εκεί μέσα στην Λιβύη, είναι άνευ πολιτικού αποτελέσματος και άνευ νοήματος. Να διεξαχθούν εκλογές στη Λιβύη το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, διότι άλλες χώρες το θέλουν, άλλες χώρες δεν το θέλουν. Συνεπώς, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός μας πρέπει να γίνει με δεδομένο το πολιτικό κενό που υπάρχει στη Λιβύη, σε αυτή τη χώρα. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Κονοφάγο, είναι πού αποδίδεται κάποιες αβελτηρίες, σημαντικές θα έλεγα, που παρατηρούνται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στην ελληνική διοίκηση σε σχέση με κάποια οργανωτικά σχήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, των υδρογοναθράκων. Γιατί προηγουμένως είπατε ότι διαπιστώσατε κάποια κενά, μάλλον κάποια σημαντικά κενά. Εσείς πού αποδίδετε αυτό το οποίο εντοπίσατε? Σε ανεπάρκειες, σε υποβάθμιση της σημασίας αυτών των καταστάσεων? Δεν ξέρω, πραγματικά, επειδή βλέπω ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλους τομείς της ελληνικής πολιτικής ζωής και της δημόσιας διοίκησης. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, και εγώ το ψάχνω αρκετό διάστημα τώρα, διότι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, για περίπου την τελευταία δεκαετία, όπως ξέρετε, έχουν γίνει γύρω στα 23 με 24 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεις σε πλοία που είναι τα περισσότερα ελληνικής πλειοκτησίας για τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα είναι ένα πράγμα που έχει βοηθήσει πολύ και την, αν θέλετε, τη δυνατότητα να έχουμε κάποια αυτοδυναμία εδώ χάρη στις εισαγωγές. Αλλά μιλάμε για εισαγωγές και μόνο. Άρα υπάρχει αυτό το καθεστώς που μας επηρεάζει που αφορά τις εισαγωγές. Άρα θα σας έλεγα, αν εγώ και εσείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να εισάγουμε, για ποιο λόγο να βρούμε μέσω γεωτρυπάνου κάτι ανεξάρτητο μέσα στη χώρα μας και το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό σε αυτό που λέμε? Δεν ξέρω αυτό πώς έχει επηρεάσει τη γενικότερη κατάσταση. Εκείνο που έχω καταλάβει όμως είναι ότι χάσαμε 10 ολόκληρα χρόνια.
Είδα λοιπόν τις οικολογικές οργανώσεις να προσφεύγουν εναντίον της παρουσίας ελληνικών ερευνών και παρουσίας δυνατότητας ελληνικών γεωτρυπάνων, να χάνουμε 3 ολόκληρα χρόνια χωρίς λόγο. Θα σας έλεγα, χάσαμε γραφειοκρατικά 3 ολόκληρα χρόνια, αλλά στην ουσία είναι περισσότερα. Είναι γύρω στα 10 χρόνια, διότι αυτά που συζητάμε τώρα μεταξύ μας, έτυχε να τα συζητάμε επί Πρωθυπουργίας του Αντώνη του Σαμαράς, το Μαξίμου, ακριβώς για τις ίδιες περιοχές και τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε χάσει μια δεκαετία, η οποία τώρα λέμε ότι επιτέλους να την ξεχάσουμε, αλλά ξέρετε κάτι, σημειώστε ότι έχουμε 36 ολόκληρα χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Το γεωτρύπανο που ήρθε την τελευταία φορά ήταν στον κόλπο, το Θερμαϊκό κόλπο, το 1984. Όλα αυτά ντρέπουμε που τα λέω, διότι δεν μπορεί μια χώρα η οποία στηρίζεται σε εισαγωγές και μόνο να μην δημιουργηθεί, να δημιουργήσει μια κατάσταση επιχειρηματικών, αν θέλετε, επιχειρηματικών δυνατοτήτων προσέλκυσης και δημιουργίας εγχώριας παραγωγής. Για την πυρηνική ενέργεια ρώτησα. Α, ναι, ναι, αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Με την Ακαδημία Αθηνών κάναμε μια ανακοίνωση, όπως είδατε, η Επιτροπή Ενέργειας που είμαι μέλος και ο κύριος Λουκάς Χριστοφόρου είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας, κάναμε μια ανακοίνωση υπέρ της δυνατότητας παρουσίας πυρηνικής ενέργειας. Με ποιο επιχείρημα? Γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία, όπως ξέρετε, να εισάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του πυρηνικού αντιδραστήρα που υπάρχει στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδος. Ενώ απέναντί μας η Τουρκία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει πυρετοδός 3 πυρηνικούς αντιδραστήρες, η Αίγυπτος συζητάει το συντομότερο με ρωσική τεχνολογία να κάνει πυρηνικό αντιδραστήρα. Έχουμε δηλαδή αυτό το γεγονός που υπάρχει γύρω μας και αν θέλετε κλείνουμε τα μάτια μας στις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας, η οποία, όπως ξέρετε, στην ουσία, εάν έχουμε τεχνολογία όπως είναι η γαλλική τεχνολογία που σας δίνει τη δυνατότητα να μην έχετε κανένα απόρριμα και κανένα τοπικό πρόβλημα, σας δίνει τη δυνατότητα να μην ρυπαίνετε την ατμόσφαιρα. Το βασικό είναι η ρύπαση της ατμόσφαιρας, η πυρηνική ενέργεια με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα. Και όπως ξέρετε, υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες μεγέθους τροφοδοσίας σε ηλεκτρικό ρεύμα πόλης, που είναι σε μέγεθος μικρής βαλίτσας ή μικρού, αν θέλετε, φορτηγού, που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια πόλη ολόκληρη. Όλα αυτά με βάση ότι δεν έχουμε μια υπηρεσία όπως είναι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, θα έπρεπε να έχουμε ένα κέντρο πυρηνικής διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας και επιτέλους να δούμε, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πυρηνική ενέργεια ή την απορρίπτουμε, διότι πάρα πολλά χρόνια δεν τολμούσαμε να αναφέρουμε το όνομά της, διότι θα σας πετροβολούσαν γύρω ο κόσμος από την, αν θέλετε, υπάρχει μέσω των site και μέσω της κουβέντας που έχουν γίνει σε διάφορα επίπεδα μια πολύ αρνητική ατμόσφαιρα. Ενώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει και βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που δεν πρέπει να φοβόμαστε την πυρηνική ενέργεια. Ναι, σας ευχαριστώ, κύριε Γονόφα. Λοιπόν, νομίζω... Θέλω μια ερώτηση, παρακαλώ. Οι περιοχές στις οποίες εγκαθίσταται η Exxon Mobil από πλευράς οικολογικών προσφυγών έχει τελεσιδικήσει ή θα έχουμε πάλι νέες περιπέτειες? Οι συμβάσεις είναι ψηφισμένες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η παραχώρηση λοιπόν
που υπάρχει μέσω της σύμβασης είναι επίσημη από το ελληνικό κράτος, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από νομική σκοπιά κάποια σκιά. Άρα οι διαδικασίες βάσει της σύμβασης είναι ότι η εταιρεία έχει την παραχώρηση για έρευνα. Μόλις βρει κάτι, ανακαλύψει κάτι, η σύμβαση προβλέπει ότι το κράτος δίνει μια δεύτερη δεύτερο δικαίωμα παραχώρησης, το λεγόμενο δικαίωμα εκμετάλλευσης. Άρα υπάρχουν δύο στάδια, το δικαίωμα έρευνας και το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Αυτό ορίζεται μέσα στη σύμβαση η οποία έχει ψηφιστεί στη Βουλή. Από τα δημοσιεύματα, κύριε Μουμπτζή, που διάβασα και εγώ, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που έχει τεθεί στην εταιρεία οικολογικού χαρακτήρα, δηλαδή να είναι πάνω στο πλοίο που κάνει τις έρευνες διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι θα παρακολουθούν αν ενοχλούνται τα θαλάσσια κήτη και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή προβλέπονται διάφορα τέτοια ζητήματα. Τώρα το ζήτημα είναι αν οι οργανώσεις από αυτές τις προβλέψεις μένουν ικανοποιημένες ή όχι. Σε αυτό δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω προχωράει η διαδικασία. Κύριε Σαββίδη, οι οργανώσεις δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Να φανταστείτε ότι τα τουρκικά γεωτρύπανα που ορισμένα τοποθετηθήκαν στο δυτικά της Κύπρου, νότια της Ατάλειας, κάνανε γεωτρήσεις χωρίς κανένα κανόνα οικολογικό. Οι οργανώσεις λοιπόν ήταν απόλυτα, αν θέλετε, είχαν πει με απόλυτο τρόπο ότι είναι εναντίον των ελληνικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα γινόντουσαν σύμφωνα με τους κανόνες της Exxon Mobil, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και με μία, αν θέλετε, με τις τεχνολογίες νέας γενιάς, οι οποίες σας δίνουν μία, οι τεχνολογίες αυτές που τις έχει η Exxon Mobil και τις έχει αποδείξει στον κόλπο του Μεξικού και στην Νότια Αμερική, ότι δεν έχετε καμία ρήπανση. Και εξάλλου το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε να πάρουμε είναι από την εταιρεία Energean στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε την εκμετάλλευση του πιο βρώμικου κοιτάσματος στον κόσμο. Και άμα ρωτήσετε τους κατοίκους της περιοχής όταν κάνουν μπάνιο, είναι τελείως καθαρές οι περιοχές από πλευράς τουρισμού. Άρα ζούμε μια ακραίες θέσεις από πλευράς οικολόγων, η οποία καθήλωσαν την ελληνική έρευνα όχι για 3 μόνο χρόνια από πλευράς νομικής, αλλά επί της ουσίας για 10 χρόνια δεν είδαμε γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Να πω και εγώ 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε, αν δεν έχετε να σχολιάσετε κάτι. Το πρώτο είναι ότι η παρουσία της Exxon Mobil εγγυάται και μια ασφάλεια αμερικανικής προέλευσης για την προσπάθεια που γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια γεώτρηση χωρίς να έχουν καθοριστεί σύνορα ως με την Λιβύη. Η Λιβύη δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να καθορίσει, να συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση, είτε η μια είτε η άλλη, δύο κυβερνήσεις έχει, δεν μπορεί να συμφωνήσει επί του κάτι, διότι δεν δικαιούται να συμφωνήσει, είναι μεταβατική κυβέρνηση η μια και η άλλη, εν πάση περιπτώσει έχει ένα αμφίβολο καθεστώς. Το τρίτον είναι εάν οι έρευνες γίνονται σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων, ακόμη και από την Κρήτη, όχι από τη Γάβδο, αυτό δεν αναιρεί βέβαια το δικαίωμα της Γάβδου να έχει ΑΟΣ, αλλά αν γίνονται σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων, είναι αυτό που λέμε κατά μείζωνα λόγο έχει το δικαίωμα η παράκτια χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, να κάνει την έρευνά της, διότι λογικά όταν και αν οριοθετηθεί η ΑΟΣ, αυτές οι έρευνες γίνονται μέσα στην δική της ΑΟΣ, λογικά, αριθμητικά, μαθηματικά. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι το γεγονός ότι γίνονται εκεί που γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, κάποια ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζει στην Κρήτη η Υφαλοκρηπίδα.
Ακριβώς, γιατί η Τουρκία λέει ότι είναι νήσος και δεν έχει φαλοκρηπίδα. Ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σας και εγώ ευχαριστώ και πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Μεσημέρι. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.